Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης για την περίοδο από 15 Οκτωβρίου έως 30 Απριλίου του 2017 θα καταβάλει το δημόσιο σε εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους με χαμηλά ετήσια οικογενειακά εισοδήματα και χαμηλής αξίας ακίνητη περιουσία. Σύμφωνα και με το δικαιολογητικά.gr, το συνολικό ποσό που θα διατεθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό για την χορήγηση του επιδόματος θα είναι 105 εκατομμύρια ευρώ, όσο και κατά την προηγούμενη περίοδο διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Ως εκ τούτου, το ύψος του επιδόματος, το ανώτατο όριο, στο οποίο θα μπορεί να φτάσει αναγεωγραφική ζώνη τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια χορήγησης και δεν πρόκειται να αλλάξουν, αλλά θα είναι τα ίδια με αυτά που ίσχυσαν την περίοδο από 15 Οκτωβρίου του 2015 έως τις 30 Τετάρτου του 2016. Και αυτό παρά το γεγονός ότι το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται από τις 15 Οκτωβρίου με ειδικό φόρο κατανάλωσης αυξημένο κατά 0,05 ευρώ ανά λίτρο, δηλαδή από 0,23 σε 0,28 ευρώ. Βάλουμε τα ξύλα να είναι καλά. Τα ξύλα, τα σφυρά, όχι, τι θα βάλω ρε. Μας κατάστρεψε, και πού θα βρούμε άκρη. Και το νερό πουλάει. Κατάλαβες τι γίνεται. Και ο κόσμος δεν μιλάει, αυτό ξέρω εγώ. Όχι, δεν έχω πέτρα. Προτιμάτε άλλου είδους θέρμανση. Ναι, έχω το ηλεκτρικό. Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης θα είναι άγαμοι φορολογούμενοι που έχουν ετήσια εισοδήματα έως 12.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας έως 100.000 ευρώ. Έγγαμοι χωρίς παιδιά με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας έως 200.000 ευρώ. Έγγαμοι με ένα παιδί με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 22.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας έως 200.000 ευρώ. Έγγαμοι με δύο παιδιά με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 24.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας έως 200.000 ευρώ. Έγγαμοι με τρία παιδιά με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 26.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας έως 200.000 ευρώ. Έγγαμοι με τέσσερα παιδιά με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 28.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας έως 200.000 ευρώ. Έγγαμοι με 5 παιδιά, ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας έως 200.000 ευρώ. Το ποσό του επιδόματος θα ανέρχεται σε 0,25 ευρώ για κάθε λίτρο του πετρελαίου θέρμανσης που αγοράζεται. Παράλληλα, η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, όταν ξεκίνησε η διάθεσή του πέρσι στις 15 Οκτωβρίου, ήταν 0,82 ευρώ το λίτρο. Φέτος η τιμή αναμένεται να έχει καπέλο, καθώς αυξάνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Κάπως έτσι, ο ειδικός φόρος πάει από τα 0,23 στα 0,28 ευρώ το λίτρο, ή αλλιώς αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε 1.000 λίτρα πετρελαίου που αγοράζουμε. Μα εγώ είμαι από χωριό, φίλε. Δεν είμαι από χωριό, πού θα πήγω, από είμαι. Θα αναγκαστώ να φύγω στο χωριό γιατί δεν έχω λεφτά, δεν πέρα να βάλω πετρέλαιο. Μα όχι, δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλα χωριό. Θα βάλω, βέβαια. Γιατί όχι, αλλά είναι ακριβό, δεν είναι. Έπρεπε πιο νωρίς να βάλουμε, αλλά μας ξέφυγε.